Περικοπή του κατώτατου μισθού κατά 22% και κατά 32% για τους νέους εν μία νυχτή. Αυτό γιατί έχει αξία να θυμόμαστε πότε συνέβησαν κάποια πράγματα και τι κάνει κάθε κυβέρνηση. Τώρα, από τη δικιά μας πλευρά, εξ αρχής η κυβέρνησή μας είχε πει ότι, ότι δεν είναι δυνατόν να παραιτηθεί από το στόχο της αύξησης του κατώτατου μισθού. Αυτό το είχε εξ αρχής στο πρόγραμμά της η κυβέρνηση αυτή. Μεσολάβησαν οι διαπραγματεύσεις του 2015, οι γνωστοί συμβιβασμοί κτλ. Πάντως, για μας είναι πυρηνικό στοιχείο ακριβώς διότι συμπυκνώνει ουσιαστικά όλη την προσέγγιση που έχουμε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιείται στα συντρίμια του κόσμου της εργασίας. Και σε κάθε περίπτωση η δίκαιη ανάπτυξη με 586 δεν μπορεί να υπάρξει με αυτούς τους όρους. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εμείς το έχουμε αυτό ως βασικό μας στόχο για την περίοδο μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Το έχουμε συμπεριλάβει στην αναπτυξιακή μας στρατηγική, άρα το έχουμε εκφωνήσει ως πολιτικό μας σχέδιο για την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε σκοπό να ευνηδιάσουμε κανέναν, ούτε τις αγορές, ούτε τους θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς. Θα το δρομολογήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι προσεκτικός. Το παράδειγμα της Πορτογαλίας είναι πολύ καλό. Επισκέφθηκα και είδα τον τρόπο με τον οποίο μεθόδευσε. Θεωρείτε δεδομένο ότι θα το δρομολογήσετε ή ευελπιστείτε ότι θα καταφέρετε να πείσετε να το δρομολογήσετε? Θεωρούμε δεδομένο ότι θα το δρομολογήσουμε, ναι. Μιλάω εκ μέρους της κυβέρνησης γι' αυτό το πληθυντικό. Επομένως, αυτό που ακολούθησε η Πορτογαλία είναι ένα καλό παράδειγμα. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία παρακολουθεί, εκεί είναι εντός του Υπουργείου Εργασίας, σε εμάς θα είναι μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία παρακολουθεί ακριβώς πώς είναι η κατανομή του κατώτατου μισθού στους κλάδους της οικονομίας κτλ. Άρα έχουμε τις σχετικές εισρωές μελετών από τους τεχνικούς φορείς, επιστημονικές μελέτες και ομάδες που δουλεύουν σε αυτό. Θα κάνουμε κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους επ' αυτού του θέματος. Ήδη στο πλαίσιο άλλων συναντήσεων που είχα μαζί τους ξεκινήσαμε τη σχετική συζήτηση και στο τέλος θα καταλήξει σε μια νομοθέτηση ή υπουργική απόφαση όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε περίπου το 2013, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί διότι προέβλεπε ότι θα εφαρμοστεί μετά, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται μετά το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Ναι. Δεν θα έπρεπε να έχετε ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις. Μα στην ημέρη. Αφήσατε αναπάντητο το ερώτημά μου, θα επιμείνω σε αυτό. Τα 510 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών. Ωραία. Ξέρετε γιατί επιμένω. Ναι, ναι. Γιατί λέμε να σταματήσουμε την έξοδο των νέων επιστημόνων, των νέων παιδιών στο εξωτερικό. Αυτό το 510 με κριτήριο την ηλικία. Η δική μας θέση εξ αρχής ήταν εναντίον του υποκατώτατου μισθού, όπως ονομάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία όταν θεσμοθετήθηκε το 2012. Να το ξανατονίσω αυτό. Έκτη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Φεβρουάριο. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι τον υποκατώτατο μισθό τον θεσπίσαμε ή τον ονοματίσαμε έτσι εμείς. Θα του θυμίσω ότι δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Η θέσπιση του υποκατώτατου μισθού πέρα από εντελώς προβληματική από άψη κοινωνική ήταν και εντελώς αναποτελεσματική οικονομικά. Δηλαδή, τι έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάναμε και τη σχετική διαπραγμάτευση προκειμένου να άρουμε αυτή τη δυσμενή διάκριση. Έλεγε ότι ο υποκατώτατος βοηθά στους νέους στο να βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά. Αυτό είναι και το μόνιμο επιχείρημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ότι δεν πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη προστασία σε αυτούς που ήδη έχουν δουλειά, διότι είναι αποτρεπτικό στο να εισέρχονται αυτοί που δεν έχουν δουλειά στην αγορά εργασίας. Αυτό έχει αποδειχτεί εν της πράγμαση εντελώς αναποτελεσματικό. Δηλαδή και από μελέτες που κάναμε είδαμε ότι καθόλου δεν συνέβαλε ο μειωμένος μισθός στην αύξηση της απασχόλησης αυτών των ηλικιών, διότι το τι συνέβη στις ηλικίες 18 με 25 είναι ίδιο με το τι συνέβη στις ηλικίες 25 με 30. Άρα δεν απέδειξε καθόλου την χρήση του ως εργαλείου αυτό το, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν η Μέρη θέλει να ρωτήσει κάτι. Κλείνει η Νέα Δημοκρατία ότι σηκώνεται τη σημαία της αύξησης του κατώτατου μισθού, αλλά δεν έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα, είναι κοπιαστική, μπορεί να σας μας πάρει πάρα πολλούς μήνες. Η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους έχει ξεκινήσει, είναι η αλήθεια. Και αυτό ήταν στο πλαίσιο των επαφών που κάνουν ούτως ή άλλως για ζητήματα της τέταρτης αξιολόγησης. Θεωρώ ότι δεν τελειώνουν αυτά μέσα σε μια κουβέντα και θα χρειαστεί εκ νέου διάλογος και μέσα στο καλοκαίρι και μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος που ψηφίστηκε το 2013 είναι μακρόχρονη. Αυτό δεν είναι καθόλου απαγορευτικό στο να την κάνει κανείς πιο σύντομη και να μπορέσει να παραλλάξει τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Η τεχνική δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα από άποψη τεχνική
προκειμένου να προχωρήσουμε στην εξέλιξη αυτή. Θέλετε να μας προειδεάσετε, να μας δώσετε μια γεύση της τάξης της αύξησης που υπολογίζεται? Όχι, όχι. Όλη η συζήτηση αυτή θα γίνει με πολύ πιο ουσιαστικό περιεχόμενο μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Θεωρώ πως είναι λάθος να ανοίγει κανείς μια τέτοια λεπτομερή τεχνική συζήτηση αυτή τη χρονική στιγμή. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, να ολοκληρώσουμε την τέταρτη αξιολόγηση, να ολοκληρωθεί η έξοδος από το πρόγραμμα τον Αύγουστο με ό,τι καταλήξουμε τότε σε σχέση με την όποια εποπτεία θα υπάρχει μετά το τέλος του προγράμματος. Να γίνω λίγο πιο πιεστικός εγώ σε σχέση μετά με αυτό που ρώτησε η Μέρη. Η εικόνα την οποία σχηματίζεται στις διαβουλεύσεις, στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τους θεσμούς είναι ότι αν δούμε την αύξηση αυτή να συμβαίνει, θα μπορεί να έρθει με μιας ή θα χρειαστεί να έχει μια διαδοχικότητα να συμβεί σε διαφορετικές φάσεις? Σταδιακές είναι οι αυξήσεις. Στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, το οποίο απλώς να βάλω μια διάκριση εδώ, επειδή με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε για τους θεσμούς. Εξ αρχής, όταν από την αρχή ξεκίνησα να μιλάω για το ζήτημα, είπα ότι τον Αύγουστο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και εξήγησα τι σημαίνει αυτό. Άρα, προφανώς ενημερώνουμε, προφανώς κάνουμε καθαρές τις προθέσεις μας και την πολιτική μας βούληση, αλλά δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απαιτήσουμε την απόλυτη συμφωνία. Όμως, το οποίο το έχετε βιώσει και στο εσωτερικό σας και η επόμενη κατηγορία θα μας φέρει σε αυτό, που δεν είναι άλλο από τις συντάξεις και τις περικοπές. Ήδη στην τελευταία μου επιτραπή η έκφραση μάζοξη των 53 εδώ στην Αθήνα. Ένα ερώτημα που τέθηκε ευθέως ήταν ότι, μα πώς θα πούμε ότι πάμε σε καθαρή έξοδο από τη στιγμή που έχουμε τις περικοπές στις συντάξεις? Οι περικοπές στις συντάξεις, και αμέσως μετά θέλω να έρθουμε και στους 53, είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, είναι κάτι το οποίο είναι ένα φαινόμενο που θα το αποφύγουμε? Εξήγησα το τι σημαίνει τέλος του προγράμματος και το τι σημαίνει το να δενειδοτήσει και να ενεολοποιείς πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες εκπορεύονται από μνημονιακή συμφωνία και επανελέγχονται. Η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων στα οποία έχει συμφωνήσει η χώρα είναι μια δεύτερη συζήτηση και αφορά ούτως ή άλλως τους όρους της συμμετοχής της στην Ευρωζώνη με το δεδομένο χρέος που έχει. Έτσι, δεν έχουν όλες οι χώρες τις ίδιες απαιτήσεις, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες ακριβώς το ίδιο χρέος στην πλάτη τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 2019, όπως γνωρίζετε, το ζήτημα της μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης του 2019 ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης διαπραγμάτευσης που έγινε στη δεύτερη αξιολόγηση. Φωστά. Γνωστά τα δεδομένα τότε, δηλαδή συνοπτικά είχαμε τους παίκτες με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να λένε ότι εμείς συμφωνούμε ότι θα πιάσετε τα πρωτογενή πλεονάσματα που λέτε και που θέλουμε να έχετε. Όμως θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συζήτηση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τους γνωστούς του υπολογισμούς που πέφτει πάρα πολύ συχνά πια έξω και εξελίσσεται σε πυραντέλο αυτή η κατάσταση με τις εκτιμήσεις του Δουνουτού, να λέει ότι δεν θα πιάσετε το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα και με ένα μαγικό τρόπο θα πιάσετε κάτι λιγότερο και άρα θέλω περισσότερα μέτρα, και την ελληνική κυβέρνηση που να αποδεικνύει ότι μπορεί να επιτύχει τους στόχους. Και έτσι καταλήξαμε στη συμφωνία 1-1, 1% καλά, 1% κακά για το 19 και το 20. Και εκεί περιλαμβάνεται και η μείωση συνταξιοδοτικής δαπάνης του 19 με το ταβάνι στις προσωπικές διαφορές το 18%. Η δικιά μας η εκτίμηση εξακολουθεί να είναι ότι, και αποεπιβεβαιώνεται πια, ότι αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή δεν είναι αναγκαία. Και λέω επιβεβαιώνεται διότι το 2017 πιάσαμε πρωτογενές πλεόνασμα 4%, δίνοντας και 1% μέρισμα και με ρυθμούς ανάπτυξης πιο χαμηλούς από αυτούς που προβλέπονται για το 2018 και για το 2019, έτσι. Ναι. Άρα ότι δεν είναι αναγκαία αυτή η προσαρμογή, ήταν στο πλαίσιο αυτού του συμβιβασμού που έγινε στη δεύτερη αξιολόγηση. Θεωρώ πως μπορούμε να ξαναδούμε τα δημοσιονομικά δεδομένα και μετά την έξοδο από το πρόγραμμα και να δούμε τι δυνατότητες θα έχουμε τότε. Όμως για ακόμη μια φορά είναι μια συζήτηση που θα ήταν λάθος να ξεκινήσει αυτή τη χρονική περίοδο. Δηλαδή δεν είναι τελειωμένο το θέμα. Αφήνεται μια χαραμάδα επαναδιαπραγμάτευση. Θα δούμε τα δημοσιονομικά δεδομένα και θα επικαλεστήκατε τα προηγουμένους νόμους για το θέμα αυτό. Νόμος 4472 του 2017, άρθρο 1, οι συντάξεις πρέπει να περικοπούν έως 18% από τον Ιανουάριο του 19, που σημαίνει ότι από τον Δεκέμβριο του 18, όταν θα μπουν τα χρήματα για τις συντάξεις του 19, δηλαδή σε 5-6 μήνες από τώρα, θα πρέπει να περικοπούν. Άρα λοιπόν έχετε αναλάβει μία ηλυμένη δέσμευση, νομοθετικά. Τι θα αλλάξει
μετά τις 20 Αυγούστου. Κύριε Παπαπέτρου, να πω πρώτον κάτι, επειδή ακούει και ο κόσμος και είναι σημαντικό αυτό. Δεν λέει οι συντάξεις πρέπει να περικοπούν το 19. Μιλάει για τις προσωπικές διαφορές. Για την προσωπική διαφορά, ναι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι όλοι συνταξιούχοι της χώρας με προσωπική έχετε διαφορά. Έχετε δίκιο, μιλάει. Η προσωπική διαφορά είναι, βγάζουμε μια φωτογραφία της σύνταξής σου πριν το Μάιο του 16, οπότε ψηφίστηκε και το νέο ασφαλιστικό. Γίνεται ο επανυπολογισμός με τα νέα δεδομένα. Αν υπάρχει απόσταση μεταξύ των αυτών των δύο μεγεθών, αυτό το κομματάκι συνιστά την προσωπική σου διαφορά. Εφόσον η σύνταξη που με τον νέο νόμο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη, λεγόμενη θετική προσωπική διαφορά, σου καταβάλλεται από το 19 και κανονικά. Άρα υπάρχει μια σημαντική μερίδα κυρίων συνταξιούχων του ΙΚΑ, οι οποίοι από το 19 και μετά θα δουν θετική προσωπική διαφορά. Ναι. Υπάρχει και μια μερίδα, όντως, οι οποίοι με βάση τον ψηφισμένο νόμο, η προσωπική τους διαφορά θα περικοπεί έως 18%. Έως. Στο άθροισμα κύριας και επικουρικής. Ναι, ναι. Έως 18%. Έως 18%. Μπορεί να είναι 2%, 3% ανάλογα με το ύψος της προσωπικής τους διαφοράς. Απλά αυτό είναι αναγκαίο να είναι το λέω. Είναι νόμος αυτό που λέτε. Ναι, είναι νόμος. Είναι αναγκαίο να το λέω, όπως είναι νόμος και ότι θα γίνει το επίδομα ενοικίου. Θα αλλάξει αυτός ο νόμος. 600 εκατομμύρια για. Τώρα το κυρία Υπουργέ. Θα ναι, ναι. αλλάξει αυτός ο νόμος. Όπως είναι νόμος και τα θετικά μέτρα που θα ισχύσουν το 2019. Ναι. Ωραία. Ξαναγυρνάμε τώρα στο προηγούμενο ερώτημα, εάν αυτά τα ζητήματα μπορούν να ξανατεθούν. Ναι. Από τη δική μας πλευρά, όπως λέγαμε και στη δεύτερη αξιολόγηση, οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται χωρίς να είναι αναγκαία αυτή η προσαρμογή, η δημοσιονομική προσαρμογή, αυτή η απομείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης. Όμως ήταν αποτέλεσμα ενός μια συμφωνία της δεύτερης αξιολόγησης που είχε συγκεκριμένους συσχετισμούς, εξακολουθεί να είναι ψηφισμένος νόμος, δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή για να ανοιχθεί αυτό το ζήτημα. Ο πολιτικός χρόνος μέχρι το Δεκέμβρη. Ο πραγματικός χρόνος μέχρι το Δεκέμβρη δεν είναι λίγος, διότι μεσολαβούν πολλά κρίσιμα γεγονότα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τέταρτης, η έξοδος από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και εν συνεχεία έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας για να δούμε τι περιθώριο θα έχουμε προκειμένου να επανεκτιμήσουμε τις δυνατότητές μας. Πώς θα αντιμετωπίσετε, πώς θα αντιμετωπίσετε, κυρία Υπουργέ, τη διαφαινόμενη τάση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντασυνταγματικούς νόμους και ζωτικές διατάξεις, μάλλον του νόμου Κατρούγκαλου. Αναφέρομαι στον υπολογισμό των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αναφέρομαι και στην περικοπή των επικουρικών συντάξεων έως και 50%. Όταν η σύνταξη, το άθροισμα υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εσείς γνωρίζετε να υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Όχι, βέβαια, απόφαση δεν υπάρχει, αλλά εγώ διάβασα στα ρεπορτάζ ότι είστε ενημερωμένοι. Εγώ επίσης γνωρίζω ότι οι διαρροές σε μέσα από κλειστές συνεδριάσεις δικαστηρίου είναι ποινικό αδίκημα. Επίσης γνωρίζω αυτό. Και αυτό είναι πιο επιβεβαιωμένο από τις πληροφορίες σε σχέση με το τι συζητήθηκε εντός των κλειστών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θεωρώ εξαιρετικά προβληματικό για τη δημοκρατία μας να κάνουν διαρροές από κλειστές συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εξαιρετικά προβληματικό να αναπαράγονται αυτές. Νομίζω ότι υπήρξε και μια σχετική ανακοίνωση των δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προς τιμήν τους, ναι. Ναι. Προς για να είμαστε. Που κατήγγειλαν τις διαρροές αυτές. Ναι, ναι. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό από κλειστές συνεδριάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας να υπάρχουν διαρροές στα διάφορα μέσα για τις συζητήσεις. Ενοχλήθηκαν και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι εξαιρετικά προβληματικό. Όμως ο προκάτοχός σας, ο κύριος Κατρούγκαλος, είχε επινοήσει τον επαναυπολογισμό για να καλύψει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε ήταν απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων του 2011 και του 2012. Είναι λίγο νωρίς για να δείτε πώς θα το. Αν όμως τελικά κριθούν αντισυνταγματικές ζωτικές διατάξεις, τι θα κάνετε? Θα περιμένω να δω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως νομίμως και τυπικά θα πρέπει κανείς να αναμένει, να τη δει δηλαδή δημοσιευμένη και καθαρογραμμένη, όπως θα πρέπει να αντιμετωπίζουν οι αποφάσεις του Νότου του Δικαστηρίου της χώρας. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το ποιο σημείο κρίνει η απόφαση, αν κρίνει η απόφαση ότι είναι, υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας, θα το αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα. Είναι ένας νόμος ο οποίος έχει πολλές παραμέτρους, είναι παραμετροποιημένο σε μεγάλο βαθμό και θα δούμε αν χρειαστεί. Ξαναλέω αν και πώς και σε ποια βάση, γιατί τεράστια σημασία, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις έχει και όχι μόνο το διατακτικό της απόφασης, αλλά κυρίως το σκεπτικό της απόφασης. Mm. Διότι στη βάση αυτή κρίνεται το τι είναι αντισυνταγματικό και τι όχι. Οι οριζόντιες περικοπές των συντάξεων είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές ακριβώς γιατί είχαν τον οριζόντιο χαρακτήρα. Και όχι διότι οδηγούσαν σε ένα μειωμένο εισόδημα για τους έσοδο για τους συνταξιούχους. Άρα καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει να δω το σκεπτικό της απόφασης και αναλόγως θα πράξω.
ξεχωριστώ από κάτι που είπατε πριν. Μιλήσατε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για το ΔΝΤΟΥ και αφήσατε εχμές για το κατά πόσο έχει πέσει μέσα στις προβλέψεις, για το κατά πόσο. Μια στιγμή πάνω, να υπενθυμίσω εδώ τέτοιες μέρες. Μια στιγμή. Έχουμε Μάιο του 2018. Μάιο του 2010, στο πρώτο μνημόνιο, ήμασταν με τη μέση στο μέγα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε κάνει αρχική πρόβλεψη για ανεργία στη χώρα μας 14,5%. Στη συνέχεια το διόρθωσε, του πήγε στο 18% και η ανεργία έφτασε στο εφιαλτικό 28% το Σεπτέμβριο του 2013. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι μόνοι επί της ουσίας όμως οι οποίοι το βάζουν και το ξαναβάζουν, το λένε και το ξαναλένε. Ελάφρυνση του χρέους. Ήταν οι πρώτοι που το έθεσαν. Υπήρχε πολύ σκεπτικισμός τότε στους Ευρωπαίους εταίρους για το τι θα πρέπει να γίνει με το θέμα αυτό. Τελικώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου σε μια σειρά άλλα ζητήματα το έχουμε απέναντι, είναι μια κατάρα, είναι μια ευλογία ή δεν υπάρχει τίποτα από τα δύο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φύγει έτσι και αλλιώς από τη μέση και να προχωρήσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι ωστόσο, διαβάζω μια πρωινή δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτου, του Υπουργού των Οικονομικών, στο κόκκινο, στο ραδιόφωνο, επιβεβαίωσε ο κύριος Τσακαλώτου στις πληροφορίες ότι η Γερμανία ζητά ελάφρυνση του χρέους να δίδεται υπό όρους στην χώρα μας. Τελικώς, μήπως το ΔΝΤΟΥ είναι μια πλάτη την οποία τη χρειαζόμαστε ακόμα μέχρι να καταλήξουμε στο τι γίνεται με το χρέος? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πράγματι είναι αυτό που από την αρχή στο ζήτημα του χρέους ήταν το πιο τολμηρό. Δηλαδή έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ σημαντική ελάφρυνση όταν πολύ συχνά η κατάσταση στο Eurogroup ήταν πολύ, πολύ διαφορετική. Και ιδίως η στάση της Γερμανίας γι' αυτό. Τι δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή? Πρώτον, έχουμε, και που τείνουμε να τα ξεχνάμε κιόλας, πρώτον έχουμε τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, τα οποία ήδη υλοποιούνται. Αυτά αφορούν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30 δισεκατομμύρια και αφαιρούν ρυθμίσεις πάρα πολύ σημαντικές, όπως είναι ένα πολύ σταθερό επιτόκιο, μια επέκταση των ορειμάνσεων κτλ. Άρα ήδη υλοποιείται ένα πρώτο μέρος ελάφρυνσης του χρέους. Σημαντικό, σημαντικό. Είναι ήδη εν εξελίξη. Το δεύτερο ζήτημα είναι ο λεγόμενος γαλλικός μηχανισμός. Αν δηλαδή αυτός ο μηχανισμός που προτάθηκε από τη Γαλλία, του να μπορεί να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στο ρυθμό ανάπτυξης και στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Όσο χαμηλότερη ανάπτυξη έχει, τόσο περισσότερα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και το αντίστροφο. Αυτό είναι το ζήτημα που αυτή τη στιγμή συζητάται σε διάφορα φόρα, περισσότερο ή λιγότερο τεχνικά. Και εκεί είναι που υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο συνενέσεις. Δηλαδή, το ζήτημα το οποίο αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών αφορά κυρίως τη στάση της Γερμανίας σε σχέση με το μηχανισμό αυτό. Εάν και πόσο συμφωνεί με το να υπάρχει μια τέτοια αυτοματοποίηση. Εμείς γιατί τον υποστηρίζουμε ιδιαίτερα και η γαλλική πλευρά αυτό το μηχανισμό? Διότι έχει αυτό το χαρακτήρα του αυτόματου. Αυτό είναι το θετικό αυτού του μηχανισμού. Ότι δεν θα εξαρτάται. Γιατί αυτό αφορά το τι θα γίνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για το χρέος. Δεν θα εξαρτάται κάθε φορά από τη δεδομένη πολιτική συγκυρία, από το ποιοι θα είναι οι παράγοντες του Eurogroup, από το ποιοι θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα έχει έναν αυτόματο τρόπο, μαθηματικό, αριθμητικό, που να λέει ότι όταν η ανάπτυξή σου είναι τόσο και πάνω, παίρνεις τόση ελάφρυνση, τόσο για την περίοδο χάριτος κτλ. Να πω ότι παρότι φαίνεται ότι από την πλευρά της Γερμανίας υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, κατά τα άλλα όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι υποστηρικτικοί. Είναι μια συζήτηση εν εξελίξη η οποία έχει ακόμη περιθώριο για να προχωρήσει. Είναι υποστηρικτική ως προς τις θέσεις που εκφράζουμε εμείς. Είναι υποστηρικτική ως προς τις δικές μας θέσεις. Ναι, είναι υποστηρικτική ως προς την ενεργοποίηση και την απόλυτη διευκρίνηση του μηχανισμού αυτού. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, διευκρινιστικά, αν θέλετε κάτι, νομίζω έχουμε καλύψει το θέμα. Να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους που μας ακούνε για δύο θέματα, αν μας απαντήσει ο Υπουργός. Δεν είναι μόνο οι περικοπές συντάξεις, υπάρχουν και ορισμένες αυξήσεις στις συντάξεις. Σήμερα, δηλαδή, 3 Μαΐου, ορισμένοι τυχεροί συνταξιούχοι θα πάρουν κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες αυξήσεις στις επικουρικές τους συντάξεις και αυτό απορρέει από τη διόρθωση των λαθών του υπολογισμού της παρακάτησης υπέρα ΑΚΑΓΕ. Οι συνταξιούχοι σίγουρα καταλαβαίνουν τι λέω. Παραμένουν όμως ένα ερωτηματικό, πότε θα δοθούν τα αναδρομικά, γιατί αυτή η λάθος παρακράτηση γινόταν επί δύο έτη.
Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα της η παρακράτηση υπέρ ΑΚΓΕ, υπέρ αυτού του ταμείου αλληλεγγύης των γενεών, όπως λέγεται. Είναι ένα μικρό ποσοστό, ποσό στη σύνταξη, το οποίο ποικίλει ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, το οποίο γινόταν παρακράτησή του όχι για τα τελευταία δύο χρόνια, γινόταν παρακράτησή του όχι επί του πραγματικά καταβαλλόμενου ποσού, αλλά επί του αρχικού ποσού. Ο λόγος που συνέβαινε αυτό ήταν ότι, όπως είναι δεδομένο, όταν κάνεις μία διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό, υπάρχουν δεδομένα έσοδα από όλες τις επιμέρους πηγές. Υπήρχε μία συμφωνία τα έσοδα από την πλευρά του ΑΚΓΕ να έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό, να είναι ποσοτικοποιημένα κτλ. Καθώς όμως ο ΕΦΚΑ αποδείχτηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει και να είναι πλεονασματικός, από την 1η-1η του 17 ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε να λειτουργεί, έχει πλέον μια εντελώς πλεονασματική λειτουργία, μας επιτρέπει να κάνουμε και όλες τις απαραίτητες διορθώσεις. Άρα με τις συντάξεις Μαΐου, περίπου 195.000, αν δεν κάνω λάθος, συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη, γιατί είναι το ζήτημα της παρακράτησης του ΑΚΓΕ στις επικουρικές συντάξεις, θα δουν διορθωμένη αυτή την παρακράτηση και αυτό θα οδηγήσει σε μικρές αυξήσεις συντάξεις, που μπορεί να είναι, για τη μεγάλη πλειονότητα είναι από 20 έως 40 ευρώ το μήνα, για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυξάνεται αυτό το ποσό που είπα. Μπορεί να φτάσει και στα 80 ευρώ ή 100 ευρώ το μήνα. Τώρα, υπάρχει πράγματι ένα ποσό αναδρομικών που λέτε, δηλαδή τι συνέβη από όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτή η παρακράτηση. Το έχουμε εκτιμήσει, το έχουμε συζητήσει με τους θεσμούς, έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό θα επιστραφεί. Μένουν κάποια τεχνικά ζητήματα που αφορούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογήσουμε την επιστροφή του. Θα γίνει άμεσα στους επόμενους μήνες και δεν χρειάζεται συνταξιούχοι να κάνουν αίτηση για αυτό. Αυτό θα γίνει αυτοματοποιημένα από τον ΕΦΚΑ. Θα μπει στους λογαριασμούς τους. Μιλώντας για τους επόμενους μήνες, επειδή αυτό είναι πολύ γενικό, μιλάμε για τους επόμενους 1-2 μήνες ή μιλάμε για τους επόμενους μήνες γενικά? Μιλάμε για τους επόμενους μήνες, όσο πιο άμεσα μπορέσουμε θα το επιστρέψουμε. Μάλιστα. Τον Ιούνιο, είπατε και για τον ΕΦΚΑ. Στο παρελθόν δεχτήκατε έντονη κριτική για τις αλλαγές οι οποίες προέκυψαν στον τρόπο υπολογισμού της καταβολής των ασφαλίστρων, για ανισότητες που δημιουργήθηκαν. Θεωρείτε ότι είναι ιδανικό το περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί ή υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων? Κοιτάξτε, έγινε μια, τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση το Μάιο του 2016 ουσιαστικά, δηλαδή ένα εντελώς νέο τοπίο στο ασφαλιστικό σύστημα που κατά τη γνώμη μου έτσι έπρεπε να γίνει, ήταν αναγκαίο να γίνει στη χώρα αυτό το πράγμα. Είχαμε ένα δεδαλώδες ασφαλιστικό με άπειρους κανόνες υπολογισμού των εισφορών, των παροχών, των συντάξεων, με άπειρες πελατειακές ρυθμίσεις, ένα ταμείο, ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βαθιά ελλειμματικό. Όταν το παραλάβαμε εμείς είχε ένα έλλειμμα άνω του 1 δισεκατομμυρίου μετά από 11 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων. Έτσι. Αυτά και για τον κύριο Βρούτση, τον αγαπητό, ο οποίος καταγγέλει διαρκώς τις απλήρωτες συντάξεις. 400.000 συντάξεις απλήρωτες στα σιρτάρια μας από τον κύριο Βρούτση, 11 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων και ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με έλλειμμα 1 δισεκατομμύριο. Αυτό το θεωρώ θαύμα. Αρνητικό θαύμα το να μπορέσεις να συνδυάσεις όλους αυτούς τους παράγοντες και να το φέρεις το σύστημα εκεί. Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει κανόνες στο σύστημα. Ένα κανόνα υπολογισμού των εισφορών για όλους τους εργαζόμενους στη χώρα. Ένα κανόνα υπολογισμού των συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους της χώρας. Έχουμε ένα σύστημα υπολογισμού εισφορών που το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει λιγότερα από ό,τι πριν. Και παρά τον πανικό που έγινε στα μέσα ενημέρωσης, η πραγματικότητα, τα ειδοποιητήρια που πήγαν στους ανθρώπους ήταν αυτό, ότι το 85% πληρώνει λιγότερα από ό,τι πριν. Το 85% πληρώνουν έως 200 ευρώ εισφορά το μήνα. Ναι. Στο προηγούμενο σύστημα αυτό το ποσοστό ήταν 27% που πληρώνουν έως 200 ευρώ το μήνα. Αυτό το 20% άρα, όμως, που υπάρχει μεγάλη στρέβλωση, γιατί δεν είναι μόνο όσοι συγκεντρώνουν εισόδημα 70.000 το χρόνο, είναι αυτοί των 30, των 20, των 35, που δεν θεωρείται πάρα πολύ ψηλό εισόδημα. Ωραία. Άρα να παραδεχτούμε όντως όλοι και όσοι κάναμε τόσο μεγάλη επίθεση στο ασφαλιστικό σύστημα ότι η συντριπτική πλειονότητα πληρώνει λιγότερα και αυτό φαίνεται και στα έσοδα του ΕΦΚΑ, όπου πια ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός.
μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας έχει ένα σημαντικό πλεόνασμα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν και πληρώνουν πια τις εισφορές τους, γιατί κάναμε και τη μηνιαία καταβολή κάθε μήνα και έχουμε και μεγαλύτερη σπραξιμότητα. Άρα τα πράγματα αρχίζουν και ομαλοποιούνται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδανική η κατάσταση. Θα ήμουν από άλλο πλανήτη αν έλεγα αυτό το πράγμα. Έχει πολλά προβλήματα. Είναι λογικό να έχει προβλήματα, γιατί χτίζεις κάτι από το μηδέν, μητρώα που δεν υπήρχαν, ψηφιοποίηση των μητρώων, τα ασφαλιστικά ιστορικά των ασφαλισμένων που ήταν σε κουρελόχαρτα. Άρα προσπαθείς να στήσεις ένα σύστημα από την αρχή και έχει προβλήματα στην πράξη και κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να τα λύνουμε αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όμως νομίζω πως έχει αξία και είναι μια παρακαταθήκη ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης πια έτσι όπως χτίζεται και αρχίζει και στείνεται στα πόδια του. Για αυτό που λέει η κυρία Λαμπαδίτη, υπάρχει πράγματι ένα ποσοστό, ας πω, ελευθέρων επαγγελματιών που επιβαρύνονται δυσανάλογα. Είναι μικρός αριθμός αυτών των ασφαλισμένων. Δηλαδή, όταν λέμε ότι το 85% πληρώνει λιγότερα, δεν θα βάλουμε στο 15% όλους όσους έχουν ανάγκη ελάφρυνσης, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι για αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα και που μέχρι χτες δεν πλήρωναν, δεν είμαστε αυτούς τους οποίους εμείς θα προστρέξουμε να προστατεύσουμε. Αυτή είναι και η λογική του να πληρώνεις με βάση το πραγματικό σου εισόδημα. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είχατε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Υπουργέ, και μερί ότι δηλώνεται το πραγματικό εισόδημα. Ναι, βέβαια. Πράγματι, με αυτή την προϋπόθεση, ότι δηλώνεται το πραγματικό εισόδημα. Γιατί τι γίνεται τώρα, ό,τι δηλώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας στην εφορία, έρχεται ο ΕΦΚΑ και λέει: δήλωσε 15.000. Σε αυτά θα καταβληθούν οι εισφορές. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, έχει επισημανθεί από πολλές πλευρές, φόρο διαφυγής. Δηλαδή, να μην δηλώνονται πλέον από τους ελεύθερους επαγγελματίες τόσα μεγάλα εισοδήματα. Αυτό το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί, ναι, είναι ότι το ασφαλιστικό δημιούργησε τάση απόκρυψης εισοδημάτων. Λέχθηκε πολλές φορές ότι όταν κάποιοι μας λέγανε θα πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάρα πολλά, ήρθε η πραγματικότητα και έδειξε το αντίθετο. Και μετά είπανε ναι, δεν πληρώνουν πάρα πολλά, αλλά δεν πληρώνουν γιατί δηλώνουν λιγότερα, ναι, επειδή θα τους εισφοροδοτούσατε. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Συγκρίνοντας κανείς τις φορολογικές δηλώσεις του 2016, που δεν ήξερε το ασφαλιστικό σύστημα το νέο, το παλιό ήσχε, δεν ξέρανε τι θα γίνει. Και τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις η διαστρωμάτωση είναι ακριβώς ίδια. Μάλιστα. Ακριβώς ίδια. Άρα, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της ΑΔΔ. Αν έκρυβαν και πριν. Δεν κρύβουν επειδή γίνεται ένα νέο ασφαλιστικό. Δηλαδή, παίρνετε πίσω το ενδεχόμενο που είχατε αφήσει ανοιχτό ότι θα μπει κόφτης σε ορισμένες περιοχές εισοδημάτων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες. Υπάρχουν πράγματι, λοιπόν, όπως ξεκινήσαμε να λέμε πριν, υπάρχει πράγματι μια κατηγορία ελευθέρων επαγγελματίων που έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν εισόδημα από 15.000 ευρώ το χρόνο, που πράγματι δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι για τους οποίους θα πει κανείς ότι πληρώνουν το δίκαιο. Και εκεί έχει υπάρξει μια παραπάνω επιβάρυνση από αυτή που θα έπρεπε. Αυτό είναι στις προθέσεις μας, ξανά θα πω μετά τον Αύγουστο, διότι αυτή τη στιγμή δεν θα πειράξουμε τις προϋποθέσεις του ασφαλιστικού πριν ολοκληρώσουμε την έξοδο. Να εξετάσουμε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία όμως μόνο και όχι γενικές και οριζόντιες ρυθμίσεις οι οποίες θα αφαιρούν τη βασική φιλοσοφία, ότι δηλαδή πληρώνεις με βάση το πραγματικό σου εισόδημα, να δούμε και τη συγκεκριμένη κατηγορία και μόνο παραμετροποιημένες ελαφρύνσεις. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, στο σημείο αυτό θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε την κουβέντα με την κυρία Έφη Αχσκιόγλου και τους δύο καλούς συναδέλφους, Στέλιος Παπαπέτρου και Μέρη Λαμπαδίτη. Νομίζω η αδήλωτη εργασία είναι το επόμενο ζήτημα το οποίο μπορούμε να θίξουμε στο δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα και πάλι μαζί.